Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Σ' αγαπώ Ελλάδα μου πανέμορφη. Μπόκερ τοβ Ισραήλ Ιαφά. Εκπέμπουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό του Mr. Saul, LA Greek Hebrew Radio. Είμαστε στο Λος Άντζελες και μπορείτε να δείτε και την εκπομπή μας και στο YouTube. Το όνομά μου είναι Σοφιάνα Βεράκη. Είμαι καλλιτέχνης και η εκπομπή μου ονομάζεται Greek Voice. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για το πανέμορφο ελληνικό νησί μας, η Σκιάθος. Η Σκιάθος είναι ένα μικρό ελληνικό νησί στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο Πέλαγος. Η Σκιάθος είναι το δυτικότερο νησί της ομάδας των Βόρειων Σποράδων, ανατολικά της Χερσονήσου, του Πηλίου, στη Μαγνησία, στην Ηπειρωτική χώρα και δυτικά του νησιού της Κοπέλου. Το νησί έχει άξονα βορρά προς νοτιοδυτικό και έχει μήκος περίπου 12 χιλιόμετρα 7 μίλια και πλάτος 6 χιλιόμετρα 4 μίλια κατά μέσο όρο. Η ακτογραμμή είναι εσοχή με Κολπίσκους, Ακρωτήρια και Χερσονήσους. Τα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά τμήματα έχουν πιο ήπιες πλαγιές και εκεί βρίσκονται οι περισσότεροι οικισμοί και εγκαταστάσεις. Το έδαφος είναι πιο τραχή στη βόρεια ακτή με την υψηλότερη κορυφή στα 433 μέτρα. Ο Δήμος Σκιάθου περιλαμβάνει τα νησάκια Τσούγκρια, Τσούγκριάκι, Μαραγκό, Άρκο, Τρουλονήσι και Ασπρονήσι. Είναι διάσπαρτα λίγα χιλιόμετρα από τη νοτιοανατολική ακτή και ορατά από την πόλη και τις παραλίες. Το νησί της Κοπέλου είναι ορατό,
από τη Σκιάθο με τα πιο μακρινά νησιά Εύβοια και Σκύρο, ορατά κατά πολύ καθαρές καιρικές συνθήκες. Ακολουθεί ένα όμορφο τραγούδι. Τα μπάρτα πάρω σπάρνα να διώξω τον καημό. Τα πιο και τα πεδίσω και μέχρι το πρωί. Εγώ θα σε ξεχάσω γι' αυτού και απ' την αρχή. Εγώ και εσύ ποτέ ξανά μαζί. Εγώ και εσύ είναι καταστροφή. Απόψε θα την κάνω και μόνος μου θα βγω. Τα βάρτα πάρω σπάρνα να διώξω το καημό. Θα πιω και θα μετήσω και μέχρι το πρωί. Εγώ θα σε ξεχάσω και αυτού κι απ' την αρχή. Εγώ κι εσύ ποτέ ξανά μαζί. Εγώ κι εσύ είναι καταστροφή. Διασκεδάσω και μέχρι την αυγή θα σε έχω ξεπεράσει και αυτού κι απ' την αρχή. Εγώ κι εσύ ποτέ ξανά μαζί. Εγώ κι εσύ είναι καταστροφή. Από το ραδιοφωνικό σταθμό του Mr. Saul, LA Greek Hebrew Radio, και είμαστε στο Los Angeles. Περνάμε πολύ ωραία εδώ. Και συνεχίζουμε να μάθουμε περισσότερα για το πανέμορφο νησί μας. Η πόλη της Κιάθου, ο κύριος δρόμος, εκτείνεται κατά μήκος της νοτιοανατολικής έκτασης του νησιού με αρκετούς στενούς χωματόδρομους που διακλαδίζονται προς το εσωτερικό και τη βόρεια ακτή. Η γεωργική γη υπάρχει γύρω από τους μεγάλους οικισμούς του νησιού. Παρά το μικρό του μέγεθος, η Σκιάθος, με τις πολλές παραλίες και το δασόδες τοπίο, είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Έχει πάνω από 60 αμμώδεις παραλίες, διάσπαρτες, γύρω από την ακτή. Μερικά από αυτά είναι ο Τρούλος, οι Κουκουναριές, ο Ασέλινος, η Μεγάλη Άμμος και το Μανδράκι. Μεγάλο μέρος του νησιού είναι δασόδες, με το Χαλέπι Πεύκο και ένα μικρό πεύκοδάσο στην περιοχή Κουκουναριές, όπου υπάρχει λιμνοθάλασσα και δημοφιλής παραλία.
Τα δάση του νησιού συγκεντρώνονται στα νότιο-δυτικά και βόρεια μέρη, αλλά η παρουσία των πεύκων είναι σε όλο το νησί. Ακολουθεί ένα όμορφο τραγούδι. Να απολαύσουμε. Ήταν λάθος να σ' αγαπήσω, μα το πρώτο ήταν λάθος. Χωρίς να ξέρω το ποια είσαι κατά βάθος, ήταν λάθος. Το πήρα απόφαση λοιπόν να προχωρήσω, στο ψέμα άλλο δεν μπορώ να ζήσω. Ψεύτικα δάκρυα η αγάπη δεν σηκώνει. Ό,τι είχαμε εδώ ας τελειώνει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ψεύτικα δάκρυα η αγάπη δεν σηκώνει. Sorry. Γιάννη Ζήνας, I'm sorry, συγγνώμη. Να ζητάμε και συγγνώμη. Ωραίο το τραγούδι σου. Εκπέμπουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό του Mr. Saul, LA Greek Hebrew Radio, και είμαστε στο Los Angeles. Επανερχόμεθα να συνεχίσουμε να μάθουμε περισσότερο για το όμορφο νησί μας. Στην αρχαιότητα το νησί έπαιξε μεγάλο ρόλο κατά τους Περσικούς πολέμους, το 480 π.Χ. ο στόλος του Περσικού βασιλιά Ξέρξη χτυπήθηκε από καταιγίδα και υπέστη σοβαρές ζημιές στα βράχια της ακτής της Κιάθου. Μετά από αυτό, ο ελληνικός στόλος απέκλεισε τις θάλασσες για να εμποδίσει τους Πέρσες να εισβάλλουν στην υπηρωτική χώρα και να προμηθεύσει στρατιωτικές δυνάμεις που αντιμετωπίζουν τους 300 Σπαρτιάτες που υπερασπίζονται το πέρασμα στις Θερμοπύλες. Ο Περσικός στόλος ιτήθηκε εκεί στο Αρτεμίσιο και τελικά καταστράφηκε στη μάχη της Σαλαμίνας ένα χρόνο αργότερα. Το 1207 οι αδελφοί Γκίτσι κατέλαβαν το νησί και έκτισαν το Μπούρτσι, ένα μικρό φρούριο βενετσιάνικου στυλ παρόμοιο με το Μπούρτσι στο Ναύπλιο, σε ένα νησάκι λίγο έξω από την πόλη της Κιάθου, για να προστατεύσει την πρωτεύουσα από τους πειρατές. Αλλά το Μπούρτσι ήταν ανώφελο στην προστασία του πληθυσμού και στα μέσα του 14ου αιώνα. Οι κάτοικοι μετέφεραν την πρωτεύουσα από το αρχαίο χώρο που βρισκόταν εκεί όπου βρίσκεται η πόλη της Κιάθου. Προς το κάστρο που βρίσκεται σε ψηλό βράχο με θέα απότομος βράχος πάνω από τη θάλασσα στο βορειότερο μέρος του νησιού. Ακολουθεί ένα όμορφο τραγούδι. Ίσως.
να την ξεπεράσω. Μα δεν θα ξεχάσω ποτέ το παρελθόν. Ίσως με το χρόνο, ίσως αν αντέξω της καρδιάς το πονό, ίσως να γιατρέψω. Τι κι αν τη λατρέψα, τι κι αν τη στωθήκα, τι κι αν τα λάθη τα δικά της τα χρεωθήκα. Τι κι αν τη πιστέψα κι αν παραδοθήκα, παιχνίδι ήμουνα κι αυτή, κι αυτό προδοθήκα. Γράψω, ίσως λέω ίσως να την αρνηθώ. Ίσως κάποια μέρα αν ξαναγυρίσει, ίσως η καρδιά μου να μην τη θελήσει. Τι κι αν τη λατρεύσα, τι κι αν τη στωθήκα, τι κι αν τα λάθη τα δικά της τα χρεωθήκα. Τι κι αν τη πιστέψα κι αν παραδοθήκα, παιχνίδι ήμουνα κι αυτή, γι' αυτό προδοθήκα. Τι κι αν τα λάθη τα δικά της τα χρεωθήκα. Τι κι αν τη πιστέψα κι αν παραδοθήκα, παιχνίδι ήμουνα κι αυτή, προδοθήκα. Φίλες και φίλοι, είμαστε στο Λος Άντζελες και εκπέμπουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό του Mr. Saul, LA Greek Hebrew Radio, και επανερχόμεθα να μάθουμε περισσότερα. Το νησί επέστρεψε στον Βυζαντινό έλεγχο το 1270 και παρέμεινε στα Βυζαντινά χέρια μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, όταν πέρασε στη Δημοκρατία της Βενετίας. Όπως και οι υπόλοιπες βόρειες ποράδες, η Σκιάθος κατακτήθηκε από τον Οθωμανό Ναύαρχο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα το 1538. Το 1704 μοναχοί από τον Άθωνα έκτισαν τη Μονή Ευαγγελιστρίας, η οποία έπαιξε ρόλο στον ελληνικό πόλεμο της ανεξαρτησίας ως προσφύγετο για τους Έλληνες επαναστάτες. Η πρώτη σημαία της Ελλάδας δημιουργήθηκε και ανυψώθηκε στη Μονή Ευαγγελιστρίας στη Σκιάθο το 1807, όπου αρκετοί στρατιωτικοί ηγέτες όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ανδρέας Μιαούλης, είχαν συγκεντρωθεί για τη διαβούλευση σχετικά με μια εξέργεση και ορκίστηκαν σε αυτή τη σημασία και σε αυτή τη σημαία από τον τοπικό επίσκοπο. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Σκιάθος έγινε σημαντικό ναυπηγικό κέντρο στο Αιγαίο λόγω της αυθονίας των Πεύκων στο νησί. Τα πευκοδάση του νησιού στη συνέχεια σχεδόν εξαλείφθηκαν, αυτό σταμάτησε όμως λόγω της εμφάνισης ατμού. Ένα μικρό ναυάγιο παραμένει βόρεια της πόλης της Σκιάθου, η οποία εξακολουθεί να κτίζει παραδοσιακά ελληνικά καΐκια. Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Μουσική.
κρέμες. Τα ραμπά. Πόσο με πονάει κάθε μαχαίρια στον οπό το τραύμα που έχω στην καρδιά. Είμαι πικραμένος και κλιπαρώ μόνιμα αμαρτία που σε αγαπώ. Γιατί με πικραίνεις, γιατί αφορμή και αιτία. Αγάπη σου δίνω εγώ και εσύ αντιδράς με κακία. Γιατί με πικραίνεις, γιατί το πρόβλημα θέλω να μάθω. Αν φύγεις εσύ και χάθεις, θα πάψω κι εγώ να υπάρχω. Θα πάψω κι εγώ να υπάρχω. Πες μου γιατί, γιατί με πικραίνεις, γιατί χωρίς αφορμή και αιτία. Αγάπη σου δίνω εγώ και εσύ αντιδράς με κακία. Γιατί με πικραίνεις, γιατί το πρόβλημα θέλω να μάθω. Αν φύγεις εσύ και χάθεις, θα πάψω κι εγώ να υπάρχω. Πάψω κι εγώ να υπάρχω. Αγαπητοί φίλοι, εκπέμπουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό του Mr. Saul, LA Greek Hebrew Radio, και είμαστε στο Los Angeles. Επιστρέφουμε να συνεχίσουμε και να μάθουμε ωραία πράγματα. Παρά το μικρό του μέγεθους, η Σκιάθος έχει μακρά ιστορία που ισούται με τη φυσική της ομορφιά. Κατοικείται από την αρχαιότητα και κατά την κλασική περίοδο η αρχαία Σκιάθος άκμασε πολύ. Πολλά αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στις γύρω περιοχές αποδεικνύουν πόσο ισχυρή ήταν η Βυζαντινή επιρροή στο νησί της Σκιάθου. Το νησί φιλοξενεί ένα μόνο μουσείο αλλά πολλά αρχαία αξιοθέατα για εξερεύνηση. Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στη Σκιάθο, μη χάσετε το Μουσείο Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το σπίτι του διάσημου Έλληνα συγγραφέα που βρίσκεται στην πόλη της Σκιάθου. Μετά το θάνατό του το 1911, το σπίτι μετατράπηκε σε μουσείο με όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, γραπτά και λεωγραφικά αντικείμενα. Το ίδιο το σπίτι είναι ένα τέλειο παράδειγμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, ενώ αποδεικνύει ότι το προσωπικό του ύφος είναι ένας ταπεινός άνθρωπος και ισχυρός πιστός. Στον πρώτον όροφο εμφανίζονται πολλά αντικείμενα από την προσωπική του συλλογή που τονίζουν την ασκητική του ζωή και τη χαρισματική του ικανότητα να γράφει.
Ακόμα και αν ο τουρισμός είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο στη Σκιάθο, έχει επεκταθεί πολύ γρήγορα και η εμπορική οικονομία του μικρού νησιού έχει φτάσει σχεδόν στα νησιά όπως η Κέρκυρα, η Μύκονος και η Ρόδος. Τι ωραίο, μεγαλώνει το νησί στον τουρισμό. Πανέμορφο. Ακούμε ένα ωραίο τραγούδι. Ραδιοφωνικό σταθμό. Εκπέμπουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό του Mr. Saul, LA Greek Hebrew Radio, και επανερχόμεθα να μάθουμε περισσότερα για το πανέμορφο νησί μας. Οι τουρίστες πακέτων από την Ευρώπη και οι πλούσιοι επισκέπτες από όλο τον κόσμο είναι η κύρια πελατεία της Σκιάθου. Το νησί έχει μόνο ένα οικισμό, την πόλη της Σκιάθου, που είναι το λιμάνι και πρωτεύουσα της Σκιάθου. Το υπόλοιπο νησί αποτελείται από όμορφες μεγάλες παραλίες, εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους, πολλά σούπερ μάρκετ, βίλες, εστιατόρια και πολλές τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Οι διακοπές της Σκιάθου είναι ιδανικές για όσους αγαπούν την συναρπαστική νυχτερινή ζωή, τα ψώνια, τις πανέμορφες παραλίες και την υπέροχη διασκέδαση. Επίσης,
γραφικοί περίπατοι, κρυμμένες κοιλάδες, μερικές από ήσυχες παραλίες, σπηλιές, γλυπτά βράχια και μικρή όρμη είναι τα πολλά κοσμήματα που μπορεί κανείς να βρει στη Σκιάθο μας, εάν χρειάζεται χρόνο για να εξερευνήσει το νησί. Στην πραγματικότητα η Σκιάθος έχει παράσχει τη σκηνή μιας ταινίας του Hollywood, της περίφημης ταινίας «Μάμα Μία». Ακούσουμε το ένα ωραίο τραγούδι. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνω την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Το Daraba Israel. Thank you so much, my friends. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.